Άφησα τον εαυτό μου σίγουρα να επηρεαστεί από τα λόγια του εξώστη. Δεν έτρεξε πολύ. Το δικό μου. Πολύ λίγο, πολύ λίγο. Πρέπει να βάλω το άλλο, Έχει ψηθεί λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. 21 άτομα τώρα να σου λένε ότι μα κάποιοι δεν το είδαμε καλά, αλλά οι περισσότεροι να σου λένε τον αλουνόν έτρεξε, εσένα δεν έτρεξε. Και όχι τίποτα άλλο. Ήταν και πολλοί από την πράσινη ομάδα, οπότε ξέρεις, ήμουν λίγο σε κατάσταση. Δεν μπορεί να κάνω λάθος και εγώ να έχω δίκιο, ας πούμε. Υπάρχει μια έκφραση του λαού που λέει: Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Άκουγα, έχω κάνει Ολλανδές, τον Ατάλο από εδώ από εκεί. Ναι, ξενέρωσε για το κομμάτι του Αστακού. Άμα χτυπάς τον Αστακό έτσι, δεν θα μείνει ολόκληρος μέσα κάποια στιγμή, δηλαδή είναι η σάφη. Μην μου κολλάς το δάχτυλο. Γιατί ρε Βαγγέλη, δεν φταίει ο Δημήτρης. Εξήγησε το μου με τη λογική, γιατί δεν φταίει ο Δημήτρης. Εγώ πιστεύω ότι λογική απάντηση δεν θα παίρναμε από κανέναν. Από κανέναν, ούτε από τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης δεν πήρε κανένα ευθύνη. Τι λογική απάντηση μας δώσει, δηλαδή. Άγγελε. Και εγώ στο Θόδωρα θα την έδινα σε. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι ο Δημήτρης σαν αρχηγός είναι μερίδιο ευθύνης. Από εκείνον ξεκινάει η επικοινωνία για να πάει στην ομάδα. Οπότε, από αυτή την άποψη, όχι ότι έχω κάτι. Η επικοινωνία σε μια ομάδα ξεκινάει από τους μάγειρες ή από το σεφ. Φοράμε το βλέμμα. Από όλους ξεκινάει. Όχι. Σε μια κουζίνα ξεκινάει από το σεφ. Δηλαδή μιλάει ο σεφ και κανείς δεν μιλάει, τίποτα δεν λέει. Και από μεριάς μου, αλλά όλοι είχαμε μερίδιο ευθύνης όλο αυτό. Και το θεωρώ ατομική ομαδική και όχι ομαδική ξεκάθαρα. Εγώ θα ήμουν δυσαρεστημένος από τον εαυτό μου με μια θέση του. Όχι από την ομάδα μου, γιατί εγώ την έφτιαξα την ομάδα μου. Εγώ έβαλα τον καθένα από την ομάδα μου στο κάθε πόστο. Οπότε, λίγο αμφιλεγόμενα μου ακούγονται εμένα όλα αυτά. Σε ρωτήσαμε. Θα προτιμούσα να έχεις βγει λίγο πιο δυναμικά, δηλαδή να το σκεφτείς καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, ως παίκτης, μας έφερες στους 2 βαθμούς, άρα δεν θα σε ψηφίσω για αυτό το λόγο. Τώρα, όταν λες για κάποιον ότι είναι δικό σου το λάθος, εσύ έπρεπε να έχεις πάρει την ευθύνη, αλλά δεν σε ψηφίζω. Έλα, πάμε λίγο πιο γρήγορα, θα πας τέλεια. Ναι. Ωραία, μπλα, που έχει πέσει από εκεί. Δίνει έκθεση προφορικά. Έκθεση προφορικά. Αν δεν είχε αυτό, θα ήταν καλύτερη. Πραγματικά. Συνέχισε αυτό που κάνεις και φες μας τα βήματα παράλληλα. Τα δάχτυλα φοβάμαι ρε φίλε, αυτά τα δάχτυλα. Τελείωσε το κόψιμο. Λούλη. Ναι. Τελείωσε το κόψιμο. Δεν ξέρω αν είναι δίκιο να φύγει ένα από τα 2 κορίτσια. Για μένα άλλος έπρεπε να είναι κάτω. Στη θέση τουλάχιστον της μίας από τις 2. Γιατί το ότι δεν κάνω παρέα με τα 2 κορίτσια δεν σημαίνει ότι μέσα μου δεν μ' αρέσει να είμαι δίκαιος, έτσι. Και θεωρώ ότι η Δώρα δεν έπρεπε να είναι κάτω σήμερα. Έπρεπε να είναι ο Δημήτρης στη θέση της Δώρας. Μιλάς πολύ. Αυτό είναι. Της αρέσει γενικά μου. Το δαχτυλάκι το έχει. Με έχει μπερδέψει λίγο η Πολύνος από την αλήθεια μου. Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Απ' τη μία μιλάμε για συνταγές, ακρίβεια. Απ' την άλλη, με τα δαχτυλάκια, το βούτυρο πάνω. Δεν ξέρω, κάπου είναι λίγο αμφιλεγόμενη η κατάσταση. Ψυχολογικά δεν ήμουν στα καλύτερά μου και είχα και ένα προαίσθημα. Από εχθές ήδη ότι δεν θα πάει καλά κάτι και ότι θα φύγω. Είναι αυτή η κλισέ ιστορία του νομίζω ότι είναι νωρίς για μένα και ελπίζω να με μαστιγώσω και να μην το πω ποτέ αυτό το πράγμα. Εντάξει, οκ, okay, ξέρω εγώ, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Εγώ λέω ότι μπορεί και να μην ήταν νωρίς. Εν τω μεταξύ είχαμε φάει το κεφάλι μας, τι είχαμε ξεχάσει και είχαμε ξεχάσει να σε ρωτήσουμε. Sorry.